Το να συζητήσεις αν θα είσαι μαζί με κάποιον, νομίζω είναι πολύ παλαιμοδίτικο. Πιστεύω ότι μας βγει, θα κάνουμε. Προς τα ποια κατεύθυνση είμαστε? Ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ό,τι ζούσαμε μέσα στο παιχνίδι, τη συνεχίζουμε και τη ζούμε και εκτός. Είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Έχει ένα δέσιμο που είναι ιδιαίτερο. Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον. Για μένα. Αλλά δεν είναι και εύκολο, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, γιατί θα τρελαθώ τώρα. Θα πάρω ύφος Ιωάννα. Κυρία Μάρτζη. Ναι, κυρία Μάρτζη, εδώ με την κυρία Μάρτζη. Ιωάννα, μισό λεπτό, γιατί τώρα καταλαβαίνει. Και πάλι δεν είστε μαζί. Αλλά ρε παιδί μου, πες ότι κάποιος θέλει να προσεγγίσει τη Μαριαλένα. Ή μια κοπέλα ή σένα. Όταν είσαστε συνέχεια μαζί, βρε παιδιά, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Ή λέτε είστε μαζί και είστε μαζί, ή δεν είστε μαζί και είσαστε και λίγο χώρια. Εγώ σας βλέπω συνέχεια μαζί. Δεν ξέρω τι έχω γίνει. Συνέχεια μαζί. Να προσεγγίσει. Ρε παιδί μου, μου αρέσει εμένα η Μαριαλένα, ας πούμε. Ναι. Και είσαστε έξω σε ένα μαγαζί και τη βλέπω και λέω πολύ ωραία κοπέλα. Συνοδεύεται. Ναι, συνοδεύεται. Και θα ήθελα να πάω να την προσεγγίσω. Άμα ξέρω ότι. Και λες, εδώ αυτός μπήκε στο παιχνίδι για να τη βρει. Ναι. Θα πάω εγώ να κάνω. Να πάω τώρα, ας πούμε. Ας κάνει, παιδιά, εννοείται να κάνει. Κάτσε. Ακούω πολύ ήσυχη τη Μαριαλένα. Μαριαλένα, θες να μας πεις κάτι, γιατί ο Σάκης μου το λέει πολύ έτσι. Παιδί μου, ήσουν αλέγκρα μέσα, μιλούσε, έκανε αυτό. Και έλεγα, ταυτιζόμουν και εγώ, μίλα μου τώρα. Δεν πιστεύω να σου έχει πει, δεν μιλάμε. Μιλάω. Απλά πραγματικά δεν ξέρουμε κι εμείς τι συμβαίνει. Έχουμε βγει έξω από το παιχνίδι, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, συζητήσεις και πραγματικά το έχουμε αφήσει λίγο αυτό στην άκρη. Απλά αφήνουμε να κυλήσει ο χρόνος. Και βρισκόμαστε γιατί είναι. Και νομίζω πως το βασικό είναι να είμαστε καλά μεταξύ μας. Είμαστε πάρα πολύ καλά παιδιά. Επειδή είστε καλά, αυτό λέμε, είναι το καλά αυτό το. Τι ωραία που περνάμε ως φίλοι, τι ωραία που περνάμε ως κάτι παραπάνω. Είναι τέλεια επικοινωνία. Ναι, δεν είναι ωραίο να πάρουμε αποφάσεις τώρα μέσα σε μια εβδομάδα που τελείωσε το παιχνίδι και να μετανιώσουμε κάτι στην πορεία. Νομίζω ότι είναι, ό,τι είναι να βγει, θα βγει. Ξέρεις πώς αισθάνομαι τώρα. Ναι. Σαν αυτά που λέγαμε, μίλε στον άλλο να σου πω ότι θα κάνει παιδί. Σαν να προσπαθούμε να του πιέσουμε, αλλά πότε θα γίνει τέτοια. Φαίνεται πάρα πολύ περίεργο στον κόσμο όλο αυτό. Είναι παιδιά περίεργο. Γιατί λένε ότι είμαστε όλη μέρα μαζί, το παίζουν φίλοι, αλλά στην ουσία δεν έχουμε να. Κοίτα, πάντως αυτό που συμβαίνει μεσά στου δύο είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια συνήθως στα ζευγάρια που έχουν χωρίσει. Ναι, αλλά περάσαμε κάτι σπάνιο. Ναι, προφανώς. Συνήθως τα ζευγάρια που χωρίζουν ή μετά από ένα χρόνο διάστημα μπορούν απλά να μιλάνε και να είναι οκ μεταξύ του. Δεν επιδιώκουν όμω να είναι στι παρέε να κάνουν. Πολύ πολιτισμένα, πολύ πολιτισμένα. Εσεί βρεθήκατε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ξανά μαζί σε ένα νησί. Έγινε εκεί ένα, ξέρεις, μια αναμπουμπούλα η οποία ήρθε και. Και τώρα είστε έξω και ζείτε μια κατάσταση η οποία έχει περάσει από χίλια κύματα. Έχετε βιώσει πάρα πολλά πράγματα. Οι δυο σας εννοώ. Άπειρα. Χωρισμούς, τα κόμματα, φιλίες, τα ξαναβρήκατε. Είστε πιο κατασταλαγμένοι, εγώ θα καταλάβω. Να ρωτήσω κάτι, τι έγινε με τη Μανούλα, τα βρήκαμε εδώ με το παιδί. Όχι, θα το ρωτήσω, γιατί μου στέλνουν μηνύματα και για αυτά. Πρέπει να κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Δεν τώρα. Έχουν έρθει ακόμα σε επαφή, δεν του έχω φέρει ακόμα σε επαφή, γιατί πραγματικά τρέχουμε. Τη μαμά μου δεν τη βλέπω σχεδόν καθόλου και μου λέει: Παιδί μου, έλειπε τόσο μήνυμα στον Άγιο Δομήνικο και δεν έχει να με δει. Μαμά, δεν προλαβαίνω. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Και εγώ τα ίδια ακούω γι' αυτό. Πρέπει να κάνω μια τελευταία ερώτηση: τι θα κάνει με τα λεφτά? Θα κάνω τα λεφτά. Ρωτάει ο κόσμο. Ναι, απίστευτο, ρωτάει ο κόσμο. Φυσιολογικό να ρωτάει, δεν ξέρω. Τα χρήματα που παίρνουμε, ξέρετε ότι είναι το ποσό είναι συγκεκριμένο, υπάρχουν και φορολογίες κλπ. Εντάξει, ναι. Δεν πήραν 1 εκατομμύριο ευρώ. Μετάφορο. Θεωρώ ότι έχω πει ότι θα βοηθήσω πάρα πολύ τις επιχειρήσεις μου, γιατί έχουν επιλεγεί όλες τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματίες το ξέρουν πάρα πολύ καλά και το ζουν στο πετσί τους. Ακόμη και τώρα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Πόσο μάλλον ένα χρόνο πριν και έλειπα και 5,5 μήνες. Ένα μεγάλο κομμάτι. Θέλω επίσης να βοηθήσω και τη Μαριαλένα να κάνει ένα χώρο personal. Γιατί την πιστεύω άπειρα. Τι δεν το δέχεσαι. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα αυτά που λες. Μισό λεπτό, Studio R από το Ρου Μελιώτη. Καλό, καλό. Άρνο, Brad Name. Πολύ ωραίο. Κράτα το αυτό. Να το έχω. Αλλά θα κάνετε και giveaway και δώρα, έτσι. Μην μου έχετε μάτια χέρια. Όχι, ήρθανε με γεμάτα. Θα κάνω δώρα, είχα την άλλη φορά με άλλα χέρια. Ορίστε. Έχεις δώρα να δώσεις. Ναι, να τελειώσω με τα χρήματα. Και νομίζω ότι όποιος θέλει να κάνει κάτι φιλανθρωπικό, έχει να κάνει με εκείνον. Και τον εκάστοτε οργανισμό που θα επιλέξει. Γι' αυτό, δηλαδή. Το να κάνω διαφήμιση, αν θα κάνω, ας πούμε, με τον οργανισμό Λιαχτίδα, πριν ακόμα μπω στο παιχνίδι, είχα συνεργασία γιατί ο συνεταιρός μου είναι εξάδελφος με έναν κύριο ο οποίος είναι μέσα. Υπάρχει μια κοπέλα η οποία μένει στο Περιστέρι και δουλεύει σε ένα άλλο σύλλογο με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πού θα πάμε, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ξέρει. Δεν χρειάζεται να το πεις, εννοείς αυτό. Τώρα, αν είχαμε περισσότερο χρόνο, θα σε ρωτούσα για ανθρώπους που το έχουν πει αυτό, πόσο ακούγεται. Ναι, υπάρχουν άλλοι που το έχουν πει και το έχουν κάνει. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, δεν κρίνω κανέναν. Και... Κάποιοι το λένε γιατί το νιώθουν, κάποιοι το λένε γιατί το διαφημίζουν. Κάποιοι δεν το λένε και το κάνουν, κάποιοι το λένε αλλά δεν το κάνουν. Δεν είναι το δώρο που θα μας δώσει τώρα. Λοιπόν, 3 δώρα. Τρελάθηκε. Κυρία Μάρτζη, μισό λεπτό. Ιωάννα, άκου. Έχω την προσοχή μου. Να μιλήσω. Πείτε, παιδιά.